με το νερό το οποίο υπάρχει, κάνοντας δίκτυα, κατόρθωσε όλη, μπορώ να πω, η κήπη, τα γκαζόν κλπ. Κύριε Δήμαρχε, αυτή τη στιγμή ποτίζονται όχι με νερό της ΕΙΔΑ. Καταλαβαίνετε τι κοστολόγια επιπλέον θα είχαμε εάν σε αυτά τα στρέμματα που έχουμε στην ανάπησα το πράσινο ποτιζόντουσαν με την ΕΙΔΑ. Αξιοποιήσαμε τους υδάτινους πόρους, τις παλιές πηγές που είχαμε, κάναμε δίκτυα και κατορθώσαμε πράγματι, ας πούμε, να έχουμε και οικονομία. Ευχαριστώ. Μόνο μία παρατήρηση από τον Πρόεδρε. Το ότι έγινε είτε 220 είτε 238, δεν είναι αυτό το νούμερο, αιτήσεις, σημαίνει ότι γνωστοποίηση, κοινοποίηση και ενημέρωση έγινε. Ο νόμος ορίζει πόσες μέρες πριν πρέπει να είναι στις εφημερίδες. Δεν το γνωρίζω για το διαδίκτυο. Με ενδιαφέρει και εμένα βεβαίως αν δεν έχει γίνει σωστή ενημέρωση, γιατί το κάνουν οι υπηρεσίες και όχι εμείς. Και με ενδιαφέρει και εμένα ανάμεσα να το γνωρίζω. Βεβαίως υπήρξαν παράπονα και όταν έδειξε η ημερομηνία από πάρα πολλούς φίλους που το μάθανε, γνωστούς, κατοίκους κτλ. Αχ, δεν το ξέραμε, είτε να έρθουμε είτε δεν μας είπατε. Και πολλοί για εσένα κάνουν και προσωπικά παράδειγμα, δεν μας εντοπίσαν. Δεν αφού να καθίσουν να παίρνουν τηλέφωνο. Το μήνα να κάνει αίτηση, να κάνει αίτηση. Δεν μπορεί. Πάντα θα υπάρχουν τέτοια παράπονα, διότι πάντα θα υπάρχει είτε κόσμος που δεν το έμαθε, είτε κόσμος που το πραγμάτων. 40 μπήκανε, 200 είναι ανέξω τώρα. Τι να κάνουμε, πάντα αυτοί. Και 300 να ήμουν, πάλι το ίδιο πρόβλημα. Αλλά και 400 να ήμουν και 20 να ήμουν. Δεν υπάρχει τέλος αυτήν την ιστορία. Το πρόβλημα των ανέργων είναι μεγάλο, είναι δύσκολο, μας στεναχωρεί όλους μας, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλο τον κόσμο και πάντα θα δημιουργούνται. Εγώ εκτιμώ, εν πάση περιπτώσει, και εγώ θέλω να ενημερωθώ αν είναι. Αυτό που θέλω να παρακαλέσω πλέον, αν έχει γίνει κάτι στραβό, αφορά τους υπαλλήλους και θα κληθούν, εν πάση περιπτώσει, να μας εξηγήσουν πιο πιθανόν να είναι το όποιο στραβό, όπως το λέει ο Μαρίζα. Θέλω να παρακαλέσω να προχωρήσουμε τη διαδικασία, γιατί βλέπετε, φτάσαμε καλοκαίρι. Οι παραλίες είναι σε μια άλλη κατάσταση. Τα ξερά στους δρόμους θα βλέπετε πώς είναι. Δηλαδή δεν έχει νόημα να ξαναγίνει μια αίσθηση. Εξηγήσω τον διαγωνισμό αυτού για την αρχή, πάμε από κόσμο τον Αύγουστο πλέον. Που πάλι θα είναι το ίδιο κλίμα. Εντάξει, αντί για 238 μπορεί να γίνουν 400 οι αιτήσεις, και αντί για τους 50 αυτούς να μείνουν κάποιοι έξω, να μπουν κάποιοι άλλοι. Το ίδιο θα είναι το πρόβλημα. Ορίστε. Α, ήταν 400, αλλά απορρίψαμε γιατί δεν είχαν. Το μάθε ο κόσμος, δεν ήταν ότι το κρύψαμε. Την ώρα αυτή, καλό θα είναι να μας ενημερώσει όλους, να μην το ξανασυζητάμε άλλο. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο... Κυρία Πρόεδρε, μια ερώτηση σας. Ναι. Κυρία Πρόεδρε, για τρίτο συνεργόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται προς συζήτηση ένα σημαντικό θέμα ημερήσιας διάταξης. Το 16ο. Λήψη απόφαση περί διαχείρισης σχόλου στην παραλία Χερόνας Καλυβίων. Ύστερα από δύο συνεχόμενες αναβολές λόγω παρέλευσης του χρόνου διάρκεια συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα θέμα πολύ σημαντικό, μιας και αντίστοιχα συζητήσαμε και για πολλές ώρες μάλιστα, για τις καντίνες του Δήμου Σαρονικού. Εδώ γίνεται μια συστηματική αναβολή του θέματος προς όφελος ενός συγκεκριμένου εκπιστωτή της συγκεκριμένης καντίνας, χωρίς κανένα οικονομικό όφελος για το Δήμο, στις Χερόνες. Όταν ήδη αποφασίσαμε μετά από το διαγωνισμό που έγινε στο Δήμο για τις καντίνες, οι οποίες δημοπρατήθηκαν, εκπιστώθηκαν, μάλιστα ξεκινάνε από 112.000 ευρώ το χρόνο σε διπλανή καντίνα και όχι μόνο, ενώ αυτή ούτε καν την ακουμπάμε. Βλέπω δε εδώ μπροστά μου ότι αφήσατε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας που εκδόθηκε στις 7 Τετάρτου του 2011 με διορθωμένη ημερομηνία 17 Πέμπτου του 2011, για να φαίνεται πιο πρόσφατη. Θα ήθελα λοιπόν θέματα τα οποία δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρχονται στο επόμενο το και μάλιστα πρώτα από τα υπόλοιπα και όχι στο τέλος. Έτσι ώστε να μην καθυστερούμε 1 και 1,5 μήνα για την γνωμοδότηση αυτής της απόφασης που τελικά είναι εις βάρος αντίστοιχων εκπιστωτών των άλλων χώρων των καντινών στο Δήμο Σαρονικού. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να το συζητήσουμε τώρα. Θα προλάβουμε να τα συζητήσουμε τα θέματα. Αν θέλετε να αλλάξουμε τη σειρά των θεμάτων, πολύ ευχαρίστωση να το συζητήσουμε πρώτο. Ωστόσο, θα ήθελα να προηγούνται, κυρία Πρόεδρε. Δεν γίνεται. Η σειρά σημαντικότητας των θεμάτων τίθεται με κάποιο πρωτόκολλο. Με αυτό το πρωτόκολλο, λοιπόν, είμαι υποχρεωμένη να έρχονται τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Με αναβολή, δεν υπάρχει αλλαγή σειρά, κυρία Πρόεδρε. Όχι, βέβαια.
Δεν μπορούμε δηλαδή να προηγηθεί ένα θέμα που είναι σε δύο δημοτικά συμβούλια και το θέμα. Όχι, όχι, δεν προηγείται. Υπάρχει συγκεκριμένη, δηλαδή προηγούνται οι αποδοχές. Έχονται τα έργα. Σίγουρα ισολογισμοί, απολογισμοί. Είναι πολύ σημαντικές αποφάσεις αυτές και προηγούνται όλων των άλλων. Σύμφωνα με τη σειρά σπουδαιότητας του θέματος που μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη. Εν πάση περιπτώσει όμως θα το συζητήσουμε, δεν υπάρχει και αν θέλετε να αλλάξουμε τις σειρές. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε, εγώ θα ήθελα λίγο να σας θυμίσω τους χρόνους. Πρέπει όλοι να έχετε δει τον νέο κανονισμό, τον περάσαμε πολύ γρήγορα την προηγούμενη φορά. Πιστεύω να έχετε μελετήσει και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές έχουν κατά τη συζήτηση δικαίωμα για πεντάλεπτο ομιλίας ανά θέμα. Προσέξτε το αυτό, η χρονιά ήταν μεγαλύτερη στον προηγούμενο μου κανονισμό. Μέχρι τώρα εγώ άφησα αρκετά χαλαρά να κινητήσει το Συμβούλιο, δηλαδή δίναμε πολύ χρόνο στους ομιλητές. Μιλούσαν πρώτη φορά οι σύμβουλοι και δεύτερη φορά. Τώρα ο κανονισμός δίνει στους συμβούλους 2 λεπτά χωρίς δευτερολογία. Θα σας παρακαλέσω, πιστεύω ότι όλοι έχετε μελετήσει τον κανονισμό, να είμαστε συνεπείς στους χρόνους μας, ακόμη και αν τους υπερβούμε λίγο, να μην τους υπερβούμε πολύ. Σήμερα έχουμε 22 θέματα και εξαρτάται από εμάς, κύριε Πετρόπουλο, να τα συζητήσουμε. Από εμάς εξαρτάται, δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο. Βεβαίως, συμφωνώ, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, επίσης... να είστε όλοι φιδωλοί στους χρόνους, προσεκτικοί στο πώς μπαίνουν τα θέματα, πώς συζητιώνται, να μην φεύγουμε από το θέμα που συζητάμε, να μην δευτερολογούμε και να είστε σίγουροι ότι θα συζητήσουμε όλα τα θέματα της κυρίας. Και όπως επίσης θα παρακαλέσω και κάτι, όπως τυπική είναι οι περισσότεροι συνάδελφοι όσοι είναι, όταν λέμε 6 ώρα Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει 6 ώρα να ξεκινάμε. Μπορεί να ξεκινάμε 6.30 ώρα και να φτάνουμε στις 12 ώρα το βράδυ. Αυτό το πόσο συνεπείς είναι οι κύριοι συνάδελφοι, νομίζω εντάξει. Σήμερα ξεκινήσαμε σχετικά με 5 λεπτά, καθυστέρηση. Λοιπόν, τα 2 λεπτά που λέτε, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, είναι και για ερώτηση και για τοποθέτηση. Ερώτηση δεν πιάνει λεπτά στην ερώτηση. Δεν λαμβάνει υπόψη είναι εκεί. Λοιπόν, το θέμα το προηγούμενο δεν ψηφίσαμε, ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης και επειδή διαφώνησε η κυρία Χριστοφάκη, θεωρώ ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Λοιπόν, συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι σε αυτό, οπότε αρχίζουμε από, από τις δημοτικές κοινότητες. Για το θέμα της δαπάνης, συγγνώμη, της δαπάνης για τις εκδηλώσεις για το περιβάλλον που περιλαμβάνουν και καθαριότητα και ενημέρωση όμως σε σχέση με θέματα που αφορούν το περιβάλλον. 1.500 ευρώ, μου είπαν... Να πάμε σακούλες για τις παραλίες, να πάμε... Μπορεί να αγοράσουμε και υλικό, όμως αυτό ακριβώς, θα γίνει και να περιόρθω. Ο κύριος Κίτσιος. Να ακούσουμε. Εδώ ζούμε με ψηφία, υπάρχει. Το ψηφίζω, έτσι. Σας παρακαλώ, ψηφίζουμε, ο κύριος Κίτσιος. Είπα το ψηφίζω, εγκρίνω. Ο κύριος Καρίνος. Ναι. Η κυρία Κούμα. Ναι. Ο κύριος Λάβρος. Συμφωνώ. Ο κύριος Κολαξής. Ο κύριος Κωνσταντέλος. Ο κύριος Λεωδακάκης. Ναι. Ο κύριος Καραγιάννης. Ναι. Ο κύριος Ζεκάκος. Ψηφίζω. Ο κύριος Δημητρίου. Ναι. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Γκρίνεται. Ο κύριος Παναγιώτο. Ο κύριος Μπούκης. Ναι. Ο κύριος Παπαδημήτρης. Ναι. Η κυρία Πεπερίδου. Ναι. Ο κύριος Παγιασνέ, ο κύριος Αδάμης, ο κύριος Τζεβιλόγλου, ο κύριος Τσαλικίδης, η κυρία Βρίζα, ο κύριος Μπιτιμήτρης. Παρόν. Ο κύριος Βολάκος. Παρόν. Ο κύριος Πουλόπουλος. Παρόν. Ο κύριος Πετρόπουλος. Παρόν. Η κυρία Χρυστοφάκη. Όχι. Ο κύριος Γκέραλης. Ναι. Ο κύριος Σάρης. Ο κύριος Γκίνης. Ναι. Τέλειος. Με πλειοψηφία γυρίνεται. Λοιπόν, θα παρακαλέσω εάν συμφωνείτε το Συμβούλιο να συζητήσουμε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γιατί παραδέχεται εδώ ο κύριος Φτιάκος, ο οποίος ήταν πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Καλλιτριών. Ως εκ τούτου θα μας εισηγηθεί την έκθεση
θα πει μαζί για τα πεπραγμένα στη διάρκεια της του 10. Το τρίτο θέμα είναι έκκληση έκθεση πεπραγμένων Προέδρου ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δημοκρατία Αμπιέρτη και το έτος 2010. Κύριε Φλιάκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παράκο. Καταρχάς, θέλω να ευχηθώ στο νέο Πρόεδρο, στον κύριο Αθανασόπουλο, καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που ανέλαβε. Και να ευχαριστήσω τους άμεσους συνεργάτες μου στην Κοινοφελή, την κυρία Χαρκογόμου για τη γραμματική υποστήριξη και τον κύριο Ράπτη για την οικονομικοτεχνική υποστήριξη που είχε στην Κοινοφελή. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή παρέχει μια σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία. Οι δραστηριότητες της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 259 Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων, όπως προβλέπονται στο Διετές Πρόγραμμα Δράσης, σε συνεργασία με το Δήμο Καλυβιών, λειτουργήσε με επιτυχία το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης και τους παιδικούς σταθμούς Καλυβιών και Λαγονισίου. Η οικονομική θέση της επιχείρησης. Η οικονομική θέση της επιχείρησης συνοψίζεται ως εξής. Τα έσοδα της επιχείρησης ανήλθαν σε 845.852,59 ευρώ και προήλθαν από τις κάτω πηγές. Χρηματοδότηση ΟΤΑ μέσω προγράμματος δράσης 215.607,60. Επιχορηγήσεις από προγράμματα χρηματοδοτήσεων κλπ. 86.862,58. Έσοδα παροχής υπηρεσιών 543.342,41. Σύνολο 845.852,59. Τα έσοδα της επιχείρησης ανήλθαν σε 681.538.017 και αναλυτικά έχουν ως εξής. Αμοιβές και έσοδα προσωπικού, τακτικού 426.235,32. Αμοιβές και έξοδα τρίτων 100.436,06. Παροχές τρίτων 29.717,69. Διάφορα έξοδα 123.483,32. Τόκοι και συναφή έξοδα 1.664 ευρώ. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1,78. Σύνολο 681.538,17 ευρώ. Το έτος 2010 η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη ύψους 164.314,42 ευρώ. Η προβλεπόμενη πορεία της επιχείρησης. 164.538,17. Προβλεπόμενη πορεία της επιχείρησης. Με βάση τα παραπάνω πιστεύουμε ότι η Κοινοφελής του τέως Δήμου Καλυβιού πλέον, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κατάφερε να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στη δύσκολη αποστολή της συνέχισης των δραστηριοτήτων κοινοφελούς χαρακτήρα που ανέλαβε. Με μια σύγχρονη και δυναμική θεώρηση των πραγμάτων και καταστάσεων που επιβάλλουν τα νέα δεδομένα της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας που βιώνουμε, καταφέραμε να δραστηριοποιήσουμε την επιχείρηση σε μια πληθώρα ενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών μας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και το έτος 2011, όπου προβάλλουν νέες προκλήσεις και περισσότερη δουλειά σε εφαρμογή του νόμου που προβλέπει τη συγχώνευση των υφιστάμενων επιχειρήσεων του νέου καλλικρατικού Δήμου Σαλονικού. Με βάση τα ανωτέρω, με την παρούσα έκθεση βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης. Και τέλος, θέλω να καλέσω όλους εσάς να εγκρίνετε αυτή την έκθεση των πεπραγμένων, γιατί πολύ λίγα νομικά πρόσωπα των Δήμων παρουσιάζουν αυτή την οικονομική εικόνα που παρουσιάζει η Κοινοφελής του Δήμου Καλυβιού. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ αν υπάρχουν ερωτήσεις, να κοιτούν στον κύριο Πλιάκο, ο κύριος Δημήτρης και ο κύριος Γκέραλτς. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω ως προς το κομμάτι των εσόδων που προέρχεται από παροχή υπηρεσιών, αν μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Ένα δεύτερο, για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, θέλω να μας πείτε τις σχέσεις εργασίας των εργαζόμενων και τις ειδικότητές του, δηλαδή αν έχουμε κοινωνικό λειτουργό, αν έχουμε όλα αυτά που προβλέπονται και πώς είναι.
Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω. Ναι, βέβαια. Όσον αφορά τα έσοδα παροχής υπηρεσιών για την εργασιακή σχέση των εργαζομένων με την Κυμεφελή, ο λογιστής της επιχείρησης, ο κύριος Δράπτης, μπορεί να σας δώσει μια σαφή εικόνα αυτών των δεδομένων. Γιατί αυτά εγώ τα έχω συγκεντρωτικά. Εντάξει. Από πού προέρχονται αυτό. Αυτό δεν λέει. Είναι... Έσοδα παροχής υπηρεσιών. Πάρε, πάρε. Καλησπέρα. Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών, το μεγαλύτερο ποσοστό τους αναφέρεται από έσοδα παροχής υπηρεσιών που προέρχονται από την επιχορήγηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας σε πρόγραμμα που είχε συμμετάσχει η επιχείρηση για την επιχορήγηση του ΚΔΑΠ και των δύο παιδικών σταθμών που διατηρούσε και διατηρεί η επιχείρηση. Πλέον δεν χρηματοδοτούμαστε πλέον από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και το ρόλο αυτόν τον έχει αναλάβει η ΕΕΤΑ, που πάλι έχουμε ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και αυτή τη χρονιά, το 2011, έχει προκηρυχθεί αυτή τη στιγμή πάλι το πρόγραμμα από την ΕΕΤΑ διετίους διάρκειας, το οποίο κάνουμε ό,τι ενέργειες απαιτούνται για να μπορέσουμε να ενταχθούμε και είναι μάλιστα και διετούς προϋπολογισμού και ύψους γύρω στα 1.200 χοντρικά για την επιχείρηση. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι δηλαδή, που μια χρηματοδότηση που ενδιαφέρει άμεσα και γλιτώνει το Δήμο από την αντίστοιχη δαπάνη. Είναι πολύ μεγάλη δαπάνη δηλαδή για να μπορεί να ανταπεξέλθει ένας Δήμος για ένα τόσο μεγάλο ποσό. Είναι επιχορηγής καθαρά από το κράτος δηλαδή. Να προσθέσω κάτι σε αυτή το ερώτημα. Να γίνουν οι ερωτήσεις. Όχι, το ερώτημα που έκανε να συμπληρώσω που είναι ο κύριος Δράπτης. Ότι ήδη εμείς στο πρώτο συμβούλιο που κάναμε, γιατί εγκρίθηκε το φέκλειδε στις 23 Μαΐου η έγκριση, κάναμε το πρώτο συμβούλιο. Το πρώτο θέμα που περάσαμε, σαν κατεπίο και κάναμε κατεπίο το πρώτο συμβούλιο, η Κοινοφελή, ήταν το συγκεκριμένο θέμα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν προχωρήσει, γιατί πρέπει μέχρι τις 9 του Ιουνίου να το καταθέσουμε αυτή την εβδομάδα και εμείς και πιο γρήγορα από ό,τι ήταν θα κατατεθεί. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο συμβούλιο του Πέμπτου που έχουμε ξανακούσει. Ήδη το έχουμε προχωρήσει. Και το πρόγραμμα που πήραμε για τους παιδικούς, για τη βοήθεια στο σπίτι του ΚΔΑΠ, το οποίο από ό,τι ξέρετε και διαβάζετε και στις εφημερίδες, καταφέραμε το πήραμε και περιοριστείτε μέχρι τις 31/12 του 2011. Είναι πρόγραμμα επιδοτούμενο που έχει και πόρους ευρωπαϊκούς. Αυτό, να σας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό δεν ενδιαφέρει τόσο όσο το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι. Ήδη που προχωρήσαμε. Ναι, είναι στο μεγαλύτερο μέρος επιδοτούμενο. Σχεδόν το 90%. Ο κύριος Γκέραντης. Συγγνώμη, δεν απαντήθηκε το σκύλο στην προσωπική. Άλλο όμως. Στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι απασχολούνται δύο οικιακές βοηθοί, οι οποίοι εξυπηρετούν τους ηλικιωμένους. Τέλος πάντων, μία κοινωνική λειτουργός και μία εμπειρογνώμων αμαία, η οποία είναι η κυρία Παυλίδου. Αν θυμάμαι καλά, είναι 5 τα άτομα που απασχολούνται. Η σχέση εργασίας τους, ναι, και μία νοσοκόμος. Και η σχέση εργασίας τους είναι ορισμένου χρόνου με ανανέωση όσο λειτουργούν τα προγράμματα. Είναι ειδικό καθεστώς για αυτούς που προέρχονται από προγράμματα επιδοτούμενα. Ουσιαστικά είναι πόσα χρόνια και προς τα... Από 2003. Με ειδικό καθεστώς αν έχουν δικαίωμα ανανέωσης κάθε χρόνο. Εάν για κάποιο λόγο κάποιο άτομο δεν πρέπει να παραμείνει, εννοείται θα αποφασίσει η Κοινοφελής ότι δεν θα το κρατήσει. Αλλά συνήθως σας λέω ότι είναι ειδικό καθεστώς που ανανεώνει τη σύμβασή τους κάθε έτος. Καλυφθήκατε προς αυτό. Ο κύριος Γκέραντης. Μέρη, καλύφθηκα από την ερώτηση και την απάντηση που πήραμε σχετικά με τα έσοδα παροχής υπηρεσιών. Απλώς ερωτώ μια συμπληρωματική. Εδώ είναι και η παιδική σταθμή μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Εκεί δεν υπάρχουν και οι γονείς που, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να συνεισφέρουν στα δελτία παροχής υπηρεσιών. Στα τρόφιμα. Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση. Θα ήθελα να ξέρω τι ποσό
στο σύνολο έχετε εισπράξει από τα δελτία παροχής των γονέων αυτών και επίσης ευκαιρία, δεν ξέρω απευθύνομαι ποιος είναι υπεύθυνος για τους παιδικούς σταθμούς, θα ήθελα να δείτε λίγο ας πούμε τα τροφεία. Επειδή έχω την γονή μου και ερωτώ κάθε μέρα πώς υφίζονται και δυστυχώς κύριε Δήμαρχε δεν έχουμε πολύ υποβαθμίσει σχετικά ας πούμε, τα τροφεία ας πούμε, στους παιδικούς σταθμούς, τουλάχιστον τις αναδύσεις που ξέρω. Ευχαριστώ. Το δεύτερο το αποσύρω σε κάποια άλλη φάση για να μην πάρω. Συγγνώμη, το αποσύρω γιατί έχουμε τώρα το αυτό. Απλώς τα έξερα. Λοιπόν, ναι. Δεν έχεις το ποσό. Δεν το έχω πρόκειται. Είναι μικρό. Όμως ότι συνεισφέρω είναι ένα αρκετό. Ναι. Εσέμας υπάρχει περισσότερος. Νομίζω ότι το έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές. Καταφέρουμε να επιδοτηθούν το σύνολο των παιδιών που εμπρόθεσμα έχουν καταθέσει αιτήσεις. Δηλαδή αυτοί που καταθέτουν αιτήσεις τώρα, που τρέχει το πρόγραμμα, βοηθάει και η επιχείρηση και οι αιτήσεις πάνε εμπρόθεσμα και επιχορηγούνται. Ωστόσο, μπορεί στην πορεία του χρόνου κάποιο παιδί να μην έρθει καθόλου. Μερικές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί, αυτές καλύπτονται με άτομα που έρχονται και πληρώνουν τροφεία. Αυτά τα τροφεία είναι ανάλογα με την φορολογική δήλωση, ανάλογα με την απόφαση της κοινοφελούς και συνήθως ενημερώνεται και το Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό, γιατί υπάρχει και ο κρατικός σταθμός που πρέπει να εναρμονίζονται τα ποσά. Αλλά όλα τα χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε επιδοτήσει και το λέω με πολύ μεγάλη προσπάθεια και το δύσκολο είναι αυτό κύριε Γκέραλη, να καταφέρεις να απαλλάξεις το 90% των γονιών από τροφεία. Γι' αυτό σας είπα πριν. Αφήστε το καλύτερα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πιάκο. Πραγματικά είχε και τον συνάδελφο, θα λέω. Είχε κάνει πάρα πολύ καλό έργο τα χρόνια που ανέλαβε τα δύο τελευταία και πραγματικά τα αποτελέσματα φαίνονται από την έκθεση στην επόμενη διάβαση. Από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να σας πω στον άξιο. Μεθαύριο ή τώρα που θα γίνει, θα αποδοθεί ο χρόνος με τον ισολογισμό που θα συζητήσουμε για την κοινοβουλή, θα σας κάνω άτυπα μία εικόνα το τι έγινε στην κοινοβουλή της Δικαία. Εντάξει, αφήστε το τώρα. Όχι, στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος και νομίζω ότι κλείσαμε. Θέλει κάποιος άλλος να το πει. Μια κουβέντα μόνο θα πω. Στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου ακούσαμε μια πραγματικά θλιβερή εικόνα που περνάνε τα ιδρύματα της χώρας και στο ΕΓΝΙΑ στην περιοχή μας και εμείς μέσα από τέτοιες συνθήκες, ό,τι έχει σχέση να κάνει με την κοινωνική πολιτική στο Δήμο μας που φτιάξαμε μια, πέρσι την δημιουργήσαμε, 1,5 χρόνο την δημιουργήσαμε, μια δημοτική επιχείρηση, την κοινοφελή, με μόνο στόχο της στην κοινωνική πολιτική του Δήμου, την έχουμε κερδοφόρα κατά 164.000 ευρώ. Αυτό είναι πάρα πολλά. Σε μια τέτοια εποχή που η κοινωνική πολιτική στη χώρα μας βλέπετε πού βρίσκεται. Θέλω όλους τους συντελεστές λοιπόν αυτού του έργου να τους ευχαριστήσω, είτε τους υπηρεσιακούς όπως είναι ο Πάπης και η κυρία Παλικοδέμων, επικουρικά που βοηθάει βεβαίως πάντα η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν δίπλα στους παιδικούς σταθμούς και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΑ. Τον κύριο Πιάκο δεν θα τον ευχαριστήσω γιατί δεν έχει ψηφίσει ποτέ στη ζωή του. Ψηφίζει στο Μαρκόπουλο, δεν έφερε ποτέ τα δικαιώματά του εδώ, γι' αυτό δεν τον ψηφίζω ποτέ. Ψηφίζει στο Μαρκόπουλο, πάντα ψηφίζει. Πολύ αγάπη και ο κατάλαβος. Όλη τη ζωή στο Μαρκόπουλο, δεν έφερε ποτέ τα δικαιώματα εδώ πέρα. Κάνα ερώτηση, ένα λεπτό, μια μικρή τοποθέτηση, χωρίς να θέλω να χαλάσω αυτό το κλίμα. Απλά από πληροφορίες που μου έχουν έρθει, δυστυχώς οι υπηρεσίες που προσφέρει το βοήθεια στο σπίτι
είναι πολύ ανεπαρκής. Τώρα βέβαια έχουμε πει και άλλες φορές ότι στο πλαίσιο τέτοιων απολογισμών ίσως δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να μένουμε σε τέτοια ζητήματα. Αλλά με αφορμή όμως και αυτό, θέλω να πω ότι πολλοί συνάνθρωποι μας που έχουν πραγματική ανάγκη έχουν μείνει πολύ δυσαρεστημένοι και επομένως ας μην υπερηφανευόμαστε τόσο πολύ για ένα τόσο μεγάλο πλεόνασμα, το οποίο θα έπρεπε να διατεθεί κατά τη γνώμη μου για να εξυπηρετεί περισσότερους ανθρώπους. Όχι, δεν απαντάμε, αλλά αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, καλό θα είναι να απευθύνεστε στα άτομα που βρίσκονται εκεί και βέβαια και στον πρόεδρο του Συνοφελούς να δούμε πού πάσει και να διορθωθεί. Δεν μπορεί να κατηγορεί, γιατί έχουμε αναρτήσει και παρακαλάμε μόνοι. Και είναι πέντε άτομα με ένα αυτοκίνητο, είναι τεράστιο το Δήμο αυτή τη στιγμή. Και έχουμε αναρτήσει και τον πίνακα κάτω και στην Αράξη και παντού είναι η ακρίβακη. Και παρακαλάμε να μας ευχαριστούμε να δεν μπορούμε. Όλες το Δήμο. Εσείς είπατε ένα αυτοκίνητο, κακό. Λοιπόν, λίγο για να το τελειώσουμε, η χρηματοδότηση δεν μπορεί να γίνει από το Δήμο με απόφαση της κοινοβουλίας. Είναι συνάρτηση των αιτήσεων που γίνονται. Χρηματοδοτούνται αυτοί που κάνουν αίτηση. Πρέπει να είναι συγκεκριμένες κατηγορίες με συγκεκριμένα δικαιολογητικά, γιατί αυτά χρηματοδοτούνται από την... Μέσω ΕΤΑ, από την περιφέρεια. Γίνονται εκεί αιτήσεις. Ξέρετε ότι εξυπηρετούν 80 οικογένειες και μόνο οι 40 είχαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός των οικογενειών είναι μεγάλος. Όμως, εάν έχετε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, καλό θα είναι να το δούμε. Γιατί εντάξει, για όνομα το Θεό. Πρέπει να το φέρουμε στο Συμβούλιο. Μέχρι να κάνετε και τα καινούργια νόμου που είστε εδώ και ένα μήνα. Κάρτα ανεργία που καταλαβαίνετε. Εντάξει, μην υποκριθείτε, δεν υπάρχει λόγος. Μπορεί πράγματι σε κάποιο θέμα να μην μπορέσετε να το αποκλείσετε. Να το δούμε τι είναι αυτό. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ο κύριος Κολαξής, γιατί αφορούσε το Δήμο Πελεγκρίνων. Ο κύριος Κωνσταντέλος. Ναι. Ο κύριος Λιβακάκης. Τηλεφωνάει. Ο κύριος Καραγιάννης. Ναι. Ο κύριος Ζεκάκος. Το ψηφίζω. Ο κύριος Δημητρίου. Ναι. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Ναι. Ο κύριος Ζηκής. Ο κύριος Μακροδημήτρης. Η κυρία Περπερίδου. Ο κύριος Μέγκας, ο κύριος Αδάλης, ο κύριος Βιλόγλου, ο κύριος Φελικίδης, η κυρία Πρίφτα, ο κύριος Γκίτσης, ο κύριος Σαρής, ο κύριος Γκέραλης, η κυρία Χριστοφάκη, ο κύριος Πετρόπουλος, ο κύριος Πετρόπουλος, ο κύριος Βολάκος, παρόν. Ο κύριος Μηθημίκης. Με πλειοψηφία εγκρίνεται ο... Η έκθεση πεπραγμάνων του Πρόεδρου στην Ομοσπονδία των 2002 και φέτος 2010. Η συγκητής είναι ο κύριος Ελευθερίου. Καλησπέρα σας. Το 1996 με το ΦΕΚ 907 και το 2005 με το ΦΕΚ 968 συστήθηκε το νομικό πρόσωπο το οποίο είχε την ονομασία ΑΚΑΠΗΚΑΤΗΔΙΟ. Όροι αυτού του νομικού προσώπου είναι η ετήσια τακτική ή έκτακτη επικορύγηση που έπαιρνε από το Δήμο Καλυβίων, κάθε είδους εισφορές ή δωρεές, έσοδα από συμβολική χρηματική συμμετοχή των μελών και διάφοροι πρόσωποι που δικιά του περιουσία ανήκε. Οι δαπάνες που είχε το νομικό πρόσωπο αυτό αφορούν έξοδα τηλεπικοινωνιακών τελών, αποζημίωση υπαλλήλου για τήρηση πρακτικών και λογιστική υποστήριξη και οι κρατήσεις ασφαλιστικά ταμεία, φόρους και κρατήσεις ελεύθερων επαγγελματιών.
Επίσης, τα έξοδά του είναι έξοδα μίσθωσης του ακτινήτου, όπου στεγάζεται, καθώς και διάφορα είδη καθαριότητας που χρειαζόντουσαν και δεύτερα έξοδα για συντηρήσεις χώρων του κτηρίου. Επίσης, ένα μικρό έξοδο ήταν και η τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής λογισμικού οικονομικής διαχείρισης που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΚΠ με την 2 του 2011 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό του, ο οποίος έχει ως εξής. Έσοδα 50.466,43 ευρώ, τα οποία αναλύονται σε τακτικά έσοδα ύψους 41.965,06 ευρώ, εις πράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 4.844,61 ευρώ και χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης κρίσης 3.656,75 ευρώ. Ως προς τα έξοδα, είχε έξοδα 48.093,85 ευρώ. Ταμιακό υπόλοιπο 2.372,58 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό είναι 2.324,79 ευρώ και το έκτακτο αμοιακό υπόλοιπο είναι 47,79 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, με το τέλος του 2010, το ΑΚΠ Καλυβίων κλείνει με υποχρεώσεις 1.702,25 ευρώ που μεταφέρονται στον επόμενο χρόνο. Ερωτήσεις. Ο κύριος Γκέραλης. Εισφορές των ημελών του ΚΑΠΗ, μπορείτε να μας πείτε πόσο ήταν κατά μήνα και αν υπήρχαν απαλλαγές, δηλαδή κάποια άτομα δεν πληρώνουν, ας πούμε, για ορισμένους κοινωνικούς λόγους. Κατά μήνα δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, μπορώ να σας πω συγκεντρωτικά. Όχι, αν υπήρχε, ας πούμε, ένα πλαφόν ότι το μήνα πρέπει να παίρνει το κοπόνι του Φερπίν που στοιχίζει 3 ή 5 ευρώ, ας πούμε. Απλώς επειδή είχαμε και εμείς κάτι για να έχω μία γνώμη, ας πούμε. Και εάν, και πάλι παρότι δεν έχει σχέση με τα έσοδα-έξοδα, τι προσέφερε για αυτό το κοπόνι που έπαιρνε ο αντίστοιχος, ας πούμε, φορέας. Πόσο πήραν το μήνα ο εξυπηρετητής? Ή αν ήταν δωρεάν, αν δεν πλήρωνε τίποτα, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, εγώ μιλάω επειδή είχαν το τρίτο καπί, το δικό μας τα αυτή τη γιορτή, αλλά ισχύει το ίδιο για όλα τα καπί του τέως Δήμου Καλυβίων. Η εισφορά των μελών είναι για όλο το χρόνο 10 ευρώ. Με αυτά τα 10 ευρώ, πρώτα οι καφέδες είναι τσάπα. Το μόνο που υπάρχει ένα κουπόνι είναι για το αναψυκτικό που έχει ένα κάποιο κουπόνι και ανάλογα όταν θέλει να πάρει ένα αναψυκτικό που του χρεώνεται 0,50, μισό ευρώ. Αυτό είναι. Οι εισφορές, το ξαναλέω, 10 ευρώ το χρόνο, οι καφέδες όλα τσάπα, μόνο τα αναψυκτικά με κουπόνι, μισό ευρώ. Ευχαριστώ. Και οι εκδρομές που γινόντουσαν, πώς γινόντουσαν, μέσω του Δήμου, μια και... Οι εκδρομές που γινόντουσαν μετά από σύνταξη μελέτης για τη μεταφορά των μελών, όπου ο Δήμος, το ΚΑΠΗ, καχρεωνόταν την μεταφορά που στήριζε το κάθε μέσο. Τα υπόλοιπα ήταν έξοδα των μελών. Μα δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε εμείς. Ανάλογα, ένα λεπτό, Γιώργο, να σας δείτε. Αυτή τη στιγμή πληρώνει βάσει του νόμου, γιατί έχει αλλάξει ο νόμος, από τα πέρυσι το ξεκινήσαμε, αυτή τη στιγμή τα έξοδα του Πούλμαν. Όταν όμως από εκεί και πέρα ήταν πάνω από τρίμη τετραήμερη, υπήρχε επιπλέον συμμετοχή από το... Σε απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο είχε προτείνει και είχε εκδηθεί και από την Περιφέρεια
ένα ποσό γύρω στα 10 ευρώ από 7 ημέρη εκδρομή για πάνω να συμβάλλει το ΚΑΠΗ προς τα μέλη του για τα έξοδα διανυκτέρευσης. 10 ευρώ ανά ημέρα στο κάθε μέλος. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε, δεν υπάρχει. Ο κύριος Κοράξης. Ο κύριος Κωνσταντέλος. Ο κύριος Νεβαγάκης. Ο κύριος Ζεκάκος. Το ψηφίζω. Ο κύριος Δημητρίου. Ο κύριος Θανασόπουλος. Ο κύριος Μπούτης. Ο κύριος Μακροδημήτρης. Η κυρία Βερπερίδου. Ο κύριος Ιωδάμης. Ο κύριος Πέντιας και ο κύριος Καραγιάννης ψηφίζουμε, η κυρία Πρίφνη. Να ενημερώσω, ο κύριος Γκίνης έφυγε, σε αυτό το θέμα δηλαδή δεν ψηφίζει, δεν είναι παρόν. Ο κύριος Σαρής. Ο κύριος Γκέραντης. Η κυρία Μητσοτάκη. Ο κύριος Πετρόπουλος. Ο κύριος Μπουλόπουλος. Ο κύριος Βολάκος. Παρόν. Και ο κύριος Δημήτρης. Παρόν. Και ο κύριος Τσαλικίδης. Ναι, ψηφίζω. Με πλειοψηφία εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο θέμα της σημερινής διάταξης, έκκληση απολογισμού δεύτερου ΚΑΠΗ καλυβιών για το έτος 2010. Επίσης ο κύριος Ελευθερίου. Α, μισό λεπτό, μέχρι να αλλάξει. Είμαστε έτοιμοι, ο κύριος Ιθρύ. Ομοίως και για το Β' ΚΑΠΗ ισχύουν τα ίδια όσον αφορά τους πόρους και τις δαπάνες. Θα προχωρήσω στο τέλος στην ψήφιση του ετήσιου απολογισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΚΒ πάλι με τη 2 του 2011 απόφαση του ενέκρινε τον απολογισμό, ο οποίος έχει την παρακάτω εικόνα που θα σας αναφέρω. Ως προς τα έσοδα, 56.716,75 ευρώ. Από τα οποία διαχωρίζονται σε τακτικά 48.782,24 ευρώ, εις πράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 5.293,05 ευρώ και χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2.641,46 ευρώ. Ως προς τα έξοδα. Έξοδα 53.116,88 ευρώ. Ταμιακό υπόλοιπο 3.599,87 ευρώ, εκ των οποίων το τακτικό υπόλοιπο είναι 3.529,19 ευρώ και το έκτακτο 70.068. 70,68 ευρώ. Λοιπόν, τέλος 31/12 του ΒΚΠ κλείνει με υποχρεώσεις 10.758,90 ευρώ μεταφερόμενες στη κρίση του 2011. Απέτει. Οφείλες. Οφείλες. Πόσες? 10.758. Διαφελούς επιχείρησης είναι συνάρτηση της έκθεσης πεπραγμένων που εισηγήθηκε προηγουμένως ο πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης και η έκθεση είναι η αποτύπωση των στοιχείων του ισολογισμού. Τώρα δεν θέλω να γίνω κουραστικός να σας μεταφέρω τα νούμερα, είναι τα ίδια νούμερα. Ό,τι γράφει και η έκθεση των πεπραγμένων.
Το κέρδος τώρα ουσιαστικά δεν είναι κέρδος, είναι διαφορά εσόδων-εξόδων, έτσι. Γιατί είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να φέρει επιχείρηση. Αυτά τα, το χρηματικό υπόλοιπο που μένει μεταφέρθηκε στη χρήση του 2011 για να μπορούν να πληρωθούν οι δαπάνες από το 1η-1η του 2011 έως και σήμερα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε και ένα ποσό από την εφορία το οποίο μας οφείλεται από παρακρατήσεις φόρων, το οποίο είναι 8.900 ευρώ, το οποίο έχει γίνει αίτηση στην εφορία για να έρθει η επιστροφή. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να μας πείτε. Και εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος τώρα να κάτσω να σας διαβάζω ένα-ένα τα νούμερα. Είναι ό,τι ακριβώς λέει και η έκθεση, η εισήγηση της έκθεσης των πεπραγμένων. Ναι, ο κύριος Αθανασόπουλος θα λέγεται. Μαζί με το νησιολογισμό της κοινοφελούς του Δήμου Καλλιβιών ήταν να περάσουμε τον νησιολογισμό της κοινοφελούς του Δήμου Αναβήσου. Υπάρχει ο ισολογισμός, δυστυχώς όχι, είναι μέλη του ισχυροφελούς, κάναμε, τους έδωσα μια εικόνα ακριβώς και την ξέρουνε, το προηγούμενο συμβούλιο που είχαμε, αλλά θεωρώ υποχρέωση μου να σας πω την εικόνα αυτή τη στιγμή περίπου πώς είναι. Κύριε Αθανασόπουλε, το συζητήσαμε στην κοινοφελή επειδή είμαι μέλος. Καλό θα είναι να είναι εδώ και ο πρόεδρος της κοινοφελούς και τα υπόλοιπα μέλη τα οποία υπογράφουν. Οπότε να το συζητήσουμε σε ένα άλλο συμβούλιο, να είμαι εδώ ο πρόεδρος να το συζητήσουμε. Και κάτι ακόμη, κύριε Αθανασόπουλε, αν μου επιτρέπετε. Θα θέλαμε προηγουμένως να πάρουμε για να μελετήσουμε τα στοιχεία της κοινοφελής σε αυτό, διότι είναι ανεξάρτητο. Κομμάτι το οποίο ούτε και ο Δήμαρχος ξέρει ακριβώς τι γινόταν εκεί μέσα. Ναι, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού μπορούμε να το πάρουμε. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να επανέλθουμε στο θέμα που συζητάμε. Ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις στον κύριο Ράπτη. Δεν υπάρχει καμία ερώτηση. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ο κύριος Πολαξής. Ναι. Ο κύριος Κωνσταντέλος. Ναι. Ο κύριος Λιωδακάκης. Το αυτό. Ο κύριος Καραγιάννης που είναι. Ναι. Πού είναι. Καραγιάννης. Πάνε η σκυρά. Ο κύριος Δημητρίου και θα έρθει ο κύριος Καραγιάννης. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Ναι. Ο κύριος Μπούτης. Ναι. Ο κύριος Μακροδημήτρης. Η κυρία Περπερίδου. Ο κύριος Πέγκας, ο κύριος Αδάμης, ο κύριος Τζιβίλογλου, ο κύριος Ταλικίδης, η κυρία Βρίφτη που είναι. Ο κύριος Σαρής, ο κύριος Γκέραλης, η κυρία Χριστοφάκη, ο κύριος Πετρόπουλος, ο κύριος Πουλόπουλος, ο κύριος Βολάκος, και ο κύριος Δημήτρης. Κυρία Βρίφτη, να ακουστείτε. Είμαστε εδώ πέρα, αριστερά. Ναι. Με πλειοψηφία εγκρίνεται ο ισολογισμός για το 2010 της κοινοβουλευτικής επιχείρησης. Το πέμπτο θέμα της σημερινής διάταξης, έγκριση διανομένων δαπανών, εισηγητής είναι ο αντιδήμαρχος ο κ. Ζουφρόνης. Ωστόσο είναι άρρωστος. Ήρθε και το μεσημέρι. Αν έχετε δει τα τιμολόγια, την κατάσταση, αφορούν δύο αποφάσεις που έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν στο φάκελο οι αποφάσεις, καθώς και τα τιμολόγια που συνοδεύουν τις αποφάσεις αυτές. Ναι, κύριε Πετρόπουλε. Κυρία Πρόεδρε, τότε που είχε έρθει το θέμα ως προς το θέμα των πιστώσεων για σχετικά με το θέμα των εκδηλώσεων της 25η Μαρτίου, αλλά και πιο πριν ως προς το θέμα των καρναβαλιών, είχα ψηφίσει ναι. Όμως παρατήρησα τώρα που είδα τις γενόμενες δαπάνες μέσα ότι έχουν κοπεί τιμολόγια που μέσα στο τιμολόγιο αναφέρεται αγορά υνοπνευματοδών ποτών, ουίσκι, κονιά, τέτοια πράγματα. Σε ποιο δίκημα. Στο δημοτική κοινότητα να πείσουν. Λοιπόν, και απορώ πραγματικά τελικά 25 Μαρτίου τι εορτασμό ήταν. Ερμηνική εφετείου ή κάτι άλλο. Λοιπόν, τουλάχιστον οτιδήποτε άλλο και να είναι. Ναι, ο κύριος Χαρίτος.
Να απαντήσω τον κύριο Πετρόπουλο. Είναι έθιμο στην ανάπηση, μετά το πέρασε το. Παρακαλώ. Και μεταξύ των άλλων είναι και αυτό που λέτε, αυτό έχει συμβεί. Είναι έθιμο δεκαετιών. Τότε ή θα πρέπει να το διευρύνουμε σε όλο το Δήμο Σαλονικού ή θα πρέπει να το καταργήσουμε. Μάλλον το δεύτερο εγώ προτιμώ. Είναι άποψη της Βαστίνης. Εμείς ακολουθούσαμε το έθιμο, αυτό κάνουμε. Δεν κάνουμε έτσι. Αν όχι Ιρακή, Ιρακή που προσέχει. Πιστεύω ότι θα είναι, δεν είναι ουίσκι, πιστεύω ότι θα είναι κάποιο λικέρο. Κάνετε προσπάθεια. Έχετε δει και να διορθώσετε τα πράγματα, αλλά δεν διορθώνονται. Το τιμολόγιο είναι από τον κύριο Σταφυλάτο. Έχει αριθμό του τιμολογίου, το έχω και στα χέρια μου. Είναι 2 ουίσκι, Γιούρας λέει και τη μάρκα, 3 γκραντς και τα λοιπά. Μη συνεχίσω. Θέλω να σας πω ότι τότε εγώ ψήφισα όχι για τα έξοδα του δεξιώσεων. Και τελικά χαίρομαι που ψήφισα όχι, γιατί ωραία είναι αυτά τα έθιμα, κύριε Χαριτό, αλλά δεν ξέρω, πρέπει σε περίοδο κρίσης, επειδή μιλήσαμε πριν για περίοδο κρίσης, ήρθαν οι άνθρωποι εδώ πέρα από το ΕΓΝΕ, οι οποίοι δίνουν έναν αγώνα καθημερινά, τόσο για να συντηρήσουν τα ΕΓΝΕ όσο και τα παιδιά τους. Για να βοηθήσουμε λοιπόν την κατάσταση, πρέπει πρώτα η οικονομία αυτή και όλο αυτό το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου να φανεί μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα από την οικονομία που θα κάνουμε εμείς στα έσοδα και στα έξοδα του χρηματιστηρίου Δήμου. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε σωστά τα έσοδα προκειμένου να μην έχουμε περισσότερα έξοδα. Λοιπόν, πραγματικά χαίρομαι που αυτό το τιμολόγιο βρέθηκε στα χέρια μας και είδα αυτή την κατάσταση, γιατί τελικά επιβεβαιώνω την απόφασή μου τώρα, την επιβεβαιώνω και εσείς με αυτόν τον τρόπο να ψηφίσουμε όχι. Το τιμολόγιο πόσο ήταν, μιλάμε για 187 ευρώ. Σύνολο 7.000 κύριε Χαρίτο, σε περίοδο κρίσης. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και να έχουμε στόχους από κοινού. Νομίζω να μην είμαστε, να μην διηλίζουμε τον κόλοπα και να μην δίνουμε μεγαλύτερες διαστάσεις σε περιστατικά που δεν έτσι. Σε σχέση με προηγούμενα, την κάναμε την περικοπή και το επόμενο θα κάνουμε περισσότερη περικοπή. Αλλά μην μιλάμε τώρα για 187 ευρώ και δίνουμε μια διάσταση που δεν υπάρχει. Εκ των οποίων από τα 187 ευρώ, τα 120 και τα 150 είναι τα ουίσκι. Κύριε Πετρόπουλο, επαναλαμβάνω ότι μπορεί να μείνει σωστό, αλλά ήταν ένα έθιμο. Του χρόνου θα το περιορίσουμε ακόμα περισσότερα. Ακολουθήσαμε την παράδοση. Και ενδεχομένως και την τσέπη μας το κάνουμε. Ως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, με συγχωρείτε τους αυτοκινητές, είναι κύριος αντιδήμαρχος, θα μπορούσε να προσθέτει, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, παρακαλώ, παρακαλώ. Προφανώς δεν θα περάσει ούτε εκεί, το ξέρω και εγώ ότι δεν θα εκλείψει. Εγώ το πιστεύω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ο κύριος Κωνσταντέλος και τελειώνουμε. Επειδή δεν έχουμε ένα, ποιες είναι οι γενόμενες δαπάνες, ρώτησα από τους συναδέλφους εδώ την οικονομική, δεν υπήρχε κάποιο άλλο. Ποιες είναι οι γενόμενες δαπάνες. Είχαμε αποφασίσει 5.000 ευρώ για την 26η Μαρτίου και άλλες 5.000 ευρώ για όλους τους Δήμους, έτσι. Ναι. Περιλαμβάνει τα στεφάνια, τις δεξιώσεις που γίνανε σε όλους τους Δήμους και βέβαια καρναβάλι και κούλουμα. Ωραία, προβλέψαμε λοιπόν 5 και 5, 10 και τι κάναμε. 7, συγγνώμη, είναι 7. Η 25η Μαρτίου είναι 7.000, δεν είναι 5. 7.000, ναι, ναι. Αυτό το είχε έτοιμο να το εισηγηθεί ο κύριος Σοφρόνης, ο οποίος δεν ήρθε. Μην το αναβάλουμε, να το περάσουμε. Να το περάσουμε. Απλά για να έρθουμε και να ξέρουμε τι. Εγώ γι' αυτό ρώτησα ποιοι το έχετε δει, εγώ δεν είμαι έτοιμη. Εγκρίναμε 7 και 5. Όχι, 7 και 5 και έχουν έρθει οι τιμολόγια 7 και 5 ή έχουν έρθει πολύ λιγότερα. Λιγότερα. Ναι, πόσα είναι αυτά. Τι εγκρίνουμε, αυτό ρωτάω. Μπορεί να έρθουν κι άλλα όμως. Μπορεί να μην είναι όλα τα τιμολόγια. Αυτή τη στιγμή είναι για την 25η Μαρτίου 2763. Μπορεί να έρθουν κι άλλα.
2.818 σημαίνει ότι πολύ ποτέ δεν μπορεί. Αυτά είναι γύρω στις 5.500. Ένα πολύ μικρό ποφόρο που είναι αποκλουσία και είναι μέσα σε αυτό. Αυτά είναι. Είναι λιγότερα. Και τα πανό που αφορούν την κατάληψη του σχολείου του κουβαλαντού, θα αποφασίσει εδώ ότι θα κάνουμε πανό. Λοιπόν, να βγάλουμε δηλαδή το τιμολόγιο αυτό που αφορά το εμπνευματό, δεν προεξέχουμε. Να ζούμε έτσι και το κοινωνικά. Βρίσκεσαι σαν τον κύριο αφητή μα. Σε παρακαλώ, δεν είμαστε. Λοιπόν, εντάξει, το σωστό αυτό είναι να βγει το τιμολόγιο που μα. Δεν ήξερα κανένα πράγμα. Δεν ήξερα κάτι, ήξερα να έπαιρνε το τιμολόγιο. Αλλά εντάξει, δεν ήξερα κάτι. Τόσα πράγματα άφηγα να μισώ χωρί κανένα. Εντάξει, λοιπόν, ψηφίζουμε. Ο κύριο Καρίνο. Ψηφίζουμε, κύριε Τσιμπήρο, ψηφίζουμε. Ο κύριο Κωνσταντέλο. Ναι. Ο κύριος Λεβακάκης. Ναι, εκτός εννοούν το δόν. Ο κύριος Καραγιάννης. Ναι. Ο κύριος Εκάκος, εκτός από το ένα πνευματόδι. Λοιπόν. Ψηφίζω. Λοιπόν. Ναι. Ο κύριος Αθανασόπλος. Ναι. Ο κύριος Μπούκης. Ναι. Ο κύριος Παπαδημήτρης. Ναι. Η κυρία Παπαδημήτρης. Ναι. Ο κύριος Πέγκας. Ναι. Ο κύριος Αβράδης. Ναι. Ο κύριος Τσιπηρόγλου. Ο κύριος Σαρίς, η κυρία Πλήστη, ο κύριος Σαρίς, τον Καρδούχο, ο κύριος... Ναι, και τα ουίσκι στον κύριο Τζιβίλου. Ναι, στα έξοδα για τις απόκριες, όχι για την 20η παρόν, για την 25η Μαρτίου, όπως είχα ψηφίσει για το καθέστα. Ψηφίζει αυτά, θα το γράψουμε. Ο κύριος Ούτως ή άλλως υπάρχει πλειοψηφία. Ο κύριος Πετρόπουλος. Ναι. Ο κύριος Πουλόπουλος. Παρόν. Ο κύριος Βιβλίκης. Ναι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Άδειασε στο Νίκο όμως έτσι, έπρεπε να το πεις. Πάμε τον κύριο Μουράκο, παρόν κύριε Σαμπούρο. Έχει το θέμα της συμπέρασης. Στο αεροδρόμιο και να έχει σταθεί σε Αλιμείο. Συγκεκριμένα είναι ο δρόμος η οδός Αθηνών, η οδός Ουνίου, που στις 8 Οκτωβρίου μέχρι την Εθνική Τράπεζα. Τώρα, καθόμε τη μελέτη του έργου του κοινωνικού κύριου Ρέτο και του σχέδιου που έχουμε, βάσει αυτό το σχέδιο μα, τι είχαμε να κάνουμε τη μελέτη. Μελέτη μαζί με το ΦΠΑ ανέφερε στο ποσό των 149.371,03 ευρώ. Έτσι. Η μελέτη του έργου. Ορίστε. Ναι, η μελέτη του έργου. Το κόστο τη μελέτη, κατασκευή. Το προϋπολογισμό του έργου. Το προϋπολογισμό του έργου. Όχι μελέτη. Θα κοστίσει. Το κόστος κάτω. Τουλάχιστον αυτό, με αυτό το ποσό θα βγούμε στον αέρα. Σε αυτό δεν ξέρω που θα φτάσει. Αυτή είναι μελέτη εφαρμογής μετά από τη μελέτη του συγκοινωνιολόγου. Έχει παρουσιαστεί η μελέτη από του συγκοινωνιολόγου του κ. Ρέτζο στο παρελθόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλυμπίων. Έχει εγκριθεί και είναι η μελέτη εφαρμογής τώρα για να γίνει το έργο. Όπως θα μπορέσετε να δείτε τώρα, όσο μπορείτε να δείτε, στην οδό Αθηνών μεγαλώνει λίγο ανεβαίνοντας αριστερά το κράσπεδο όσο μπορούμε, γύρω στο μισό μέτρο μεγαλώνει, δεξιά δημιουργούνται διαγραμμίζοντες πάνω στην ασφαλιστή στάθμιση και δημιουργείται μια λωρίδα μόνο όπως είναι και μονόδρομος για να μπορέσετε να περνάνε το αυτοκίνητο. Στην εκκλησία απέναντι τώρα μεγαλώνει κατά πολύ το κράσπεδο και δημιουργούνται θέσεις στάθμισης αρκετές διαγώνια. Ως προς τα κράσματα για να πάρει περισσότερες θέσεις, γιατί συντάζουμε τελείως τις θέσεις στάθμισης μπροστά από την εκκλησία για να μην δημιουργείται πρόβλημα, δημιουργώντας ένα κενό για τις ανάγκες της εκκλησίας. Κάνουμε διαβάψεις και τα λοιπά. Λοιπόν, όπως και στην οδό 28 Οκτωβρίου, μεγαλώνει πάλι το κράσπεδο αριστερά και δεξιά. Αν δεν ξέρω κάποιοι τι, θα έχουν προσέξει ότι υπάρχουν κάποιες σκάλες, κάποια φρεάτια ομβρίων. Αυτά έχουν τοποθετηθεί τώρα, φαίνονται να είναι στη μέση του δρόμου ή τουλάχιστον μακριά τα κράσπεδα, για τον λόγο ότι μπήκανε στη συνάρτηση αυτή τη μελέτη, ώστε όλα τα κράσπεδα και τα κράσπεδα θα βγουν στη θέση του, θα έχουν περασιά με τις σκάλες, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ομβρίων. Και πάλι, δεξιά του δρόμου δημιουργούνται θέσεις στάθμισης, σε μια λωρίδα γιατί είναι μονόδρομος.
Λοιπόν, και στον Κόγκο μεγαλώνουν τα πεζοδρόμια, όπως μπορείτε να δείτε, με πλακώστους και νετροφυτεύσεις. Αυτές οι ακτίνες και όλοι του κόβη έχουν μελετηθεί από τον σκηνοβιό λόγο, έτσι. Όπως λέμε το σχέδιο, όπως και η Ζουμίου μέχρι το Πέτρο, μέχρι το Πέτρο, δημιουργείται πάλι μεγαλώνουν τα πράσινα δεξιά και αριστερά, γιατί είναι μόνο. Όπως και αυτή η γαλάξη και αυτή. Έχει μερικές εκκρεμότητες ακόμα ο σκηνοβιολόγος, τις οποίες θα τις εξετάσουμε σε επόμενες. Αυτό το εμπόδιο που υπάρχει εκεί και αναγκάζονται να μην έρχονται, ας πούμε, τι θα γίνει, δηλαδή, πώς να σου πω, στο τέρμα, τι έγινε κάπου εκεί, ναι. Εκεί. Ναι. Πρώτος που είναι μια τρίγωνη μικρή πλατεία. Αν γίνεται τέτοιο. Μπράβο. Λοιπόν, και δημιουργείται τύπου νησίδας για να μπορέσει και εδώ θα προσαρμόσουμε στην επόμενη μελετητήρωση, Ρέντζος μιλήσαμε τις προάλλες, ότι εδώ θα γίνει ένας πάλι κυκλικός κόμπος στην Εθνική Τράπεζα. Για να υπάρχει μικρός. Ο δρόμος αυτός της Εθνικής θα είναι διπλής κατεύθυνσης. Διπλής, ναι, ναι, το περίπτερο πάλι διπλής κατεύθυνσης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες. Ναι. Μας έχει έρθει επίσης και μελέτη με τα δημιουργικά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Δευτέρα ή Τρίτη, όποια μέρα συνεδριάσουμε, και ο κόμπος, μάλλον η γενικότερη κυκλοφοριακή ρύθμιση για τα καλύβια ευρύτερη πλέον, θα μπει πρώτα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο, και προβλέπει, που είναι πάρα πολύ ευγενή, και εγώ θα προτείνω να το εντάξουμε εδώ, είναι μικρός ο προϋπολογισμός, δεν είναι πάνω από 15.000 περίπου, όσο βγαίνει. Ο κόμπος εδώ στο σημείο που βγαίνουμε, ο περιφερειακός που συναντάει τη Σουνίου εκεί που έχουμε μία πρωτομή, προβλέπουμε ένα κυκλικό κόμμα που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Όσοι έχετε βγει εδώ στο δημοτικό από κάτω, βλέπετε πόσο επικίνδυνο που είναι αυτό το διαγωνισμό. Έχουν γίνει δεκάδες τρακαρίσματα. Εδώ όπως είναι το. Λοιπόν, εάν στον προϋπολογισμό, δηλαδή να πάει μία και έξω δημοκρασία, μην κάνουμε μία δημοκρασία το ένα και που ξαφνικά ανοίγει μεγάλη προϋπολογισμό, είναι σπέλη πιο μεγάλη έκπτωση. Στο σημείο ακριβώς εδώ πέρα, όπως είναι. Όπως εδώ ο δικός μας, εδώ από εσάς στο Δημαρχείο που πάμε να πάμε για κερατέα, στη διασταύρωση εκεί, έχουμε προβλέψει με την κυκλοφοριακή αυτή μελέτη κόμπος του κυκλικού, όπως είναι και αυτός εδώ. Πού να παρέχει τόσο. Εάν συμφωνούμε, δεν το έχει ετοιμάσει βέβαια ο Σπύρος, να ενταχθεί και αυτό, να πάει πακέτο. Μια και μια δημοκράτηση να κάνουμε και άλλο πολύ. Είναι από τα πιο απαραίτητα σημεία και τα πιο επικίνδυνα. Έχει απλώς τον καλό, ξέρετε, τους ευκαλείς στο σημείο αυτό. Πριν όμως εκεί κύριε γιατί να είναι ήδη ο δρόμος αυτός είναι διπλόδρομος που δεν έχει γίνει. Δεν το φέρω. Δεν να προχωρήσει το μόνο που κάνουμε το άλλο πάμε και έτσι πρώτα να πάμε όσο έλεγε. Δεν το σκέφτηκατε. Λοιπόν, καλά, ας προχωρήσουμε τούτο και ας εστιμώνουμε τότε καλύτερα. Να καθυστερήσουμε κι άλλο. Να καθυστερήσουμε. Ναι, ας προχωρήσει τούτο και το άλλο το φέρνει. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, αν υπάρχει κλίμακα, γιατί να μπορούμε και τα δύο μαζί, ώστε να εκτελούνται το έργα χρόνο. Γιατί εάν σε να κάνουμε συμβούλια, θα μετά από ένα μήνα, δύο μήνε. Τόσο θα πρέπει να το αναπάρουμε για να μην. Όχι, 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 ας προχωρήσει αυτό. Απλά θα κάνουμε δύο δημοκρατήσεις. Μπορεί να γίνει μία. Αυτό το έργο, ο τρόπος εκτέλεσης προτείνει το αντιπτός διαγωνισμό, ο οποίος θα γίνει στη συνέχεια. Ναι, δεν είναι προσωπικό. Η διαδικασία είτε 5.000 δημοκρατήσεις είτε 5 εκατομμύρια είναι η ίδια, εφημερίδες αυτά. Καλό είναι να μπορούμε να αποφύγουμε δύο ή τρεις δημοκρατήσεις για λόγους και πρακτικούς δικούς μας παρασχόληση. Να κάνουμε μία. Ναι, ναι, μας έχει έρθει με λέτε, απλά θα μου παντρέψεις. Απλά θα μου παντρέψεις. Μπορείς να κάνουμε την κατάσταση, να κάνουμε την Εάν, συγγνώμη, εάν ενταχθεί στην ίδια μελέτη, θα πρέπει να αναβληθεί σήμερα. Ενταχθεί και να δεν μπορούμε να πάμε μια συμφωνούμε. Αν είναι καλύτερα να το αναπάρουμε δηλαδή και να έχει έτοιμο. Σε πόσες μέρες περίπου. Ωραία, τότε εντάξει, αυτό είναι το παρελθόν. 15 μέρες. Καλύτερα μία εβδομάδα ή 10 μέρες από το επόμενο σχολείο. Για να είναι πατέτο παρά δύο δημοκρατίες. Κυρία Πρόεδρε, από τη στιγμή που συμφωνούμε, γιατί να μην το πάρουμε και να κερδίσουμε και χρόνο αν θέλουμε. Ωραία, συμφωνούμε να αναβληθεί. Όχι να αναβληθεί. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει τα ποσά, δεν έχει. Να ξέρουμε για τόσο
πρέπει να δείξει ένα σχέδιο ακριβώς τι θα γίνει. Πρέπει να επικοινωνήσουμε τον συγκοινωνιολόγο και να δούμε τι θα μπορεί, εάν συμφωνήσει και ο κύριος Ρετζού στην επόμενη συνεδρίαση, να έχει έτοιμη τη μελέτη, να έρθει και εκείνος να μας προτείνει. Έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές που το έχουμε προτείνει. Το είχαμε προτείνει από το προηγούμενο συμβούλιο, το Δήμου Καλυμπίου. Και αυτά πιστεύω ότι έχει ετοιμάσει τώρα και θα τα φέρει. Θα περάσουν την ποιότητα ζωής και μετά θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε